Αφροδίτας. Μια εκδήλωση γνωριμίας, γευσηγνωσίας και γλυκιού που μπορώ να πω ότι έχει γίνει θεσμός. Από την πρώτη γιορτή Πίτας, σκοπός μας ήταν να καταγράψουμε τα είδη της πίτας των βλάχων της περιοχής μας και όχι μόνο. Η πίτα ήταν και είναι το κατεξοχήν φαγητό των βλάχων. Τα υλικά τους απλά που μπορούσε κάθε νοικοκυριό να έχει. Αλεύρι άσπρο ή καλαμποκάλευρο, βούτυρο που ήταν άφθονο στα σπίτια των βλάχων, λίρδα, γάλα, τυρί, τσουκνίδες και χόρτα που μάζευαν στα βουνά και μάλιστα τις αποξήρανα για να έχουν και το χειμώνα, κολοκύθα, ρύζι, κράσα. Η ονομασία τους ανάλογα με τη γέννησή τους. Τυρόπιτα, πίτα τικάσιου, πίτα διουρτζίτς και η μάρσινα φυσικά που είναι η μυστήσιμη βλάχικη πίτα με τσουκνίδια που έτρωγαν τη μεγάλη εβδομάδα κατεξοχήν. Άλλες γίνονταν με καλαμποκίσιο αλεύρι, μπατσάρα, κουλιάσια, μπομπότα, κατσαμάκι. Οι πίτες λοιπόν ήταν καθημερινό φαγητό για τους βλάχους, είτε με πιο σύνδεται στην Παρασκευή τους, είτε με πιο απλό τρόπο. Ήταν ένα φαγητό που χόρτενε όλη την οικογένεια. Σήμερα η πίτα μας ακούγεται δύσκολη στην Παρασκευή της. Οι βλάχες όμως της παλιότερης εποχής, χωρίς καθόλου ευκολίες, τις είχαν κάθε ήδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την χοροδιδάσκαλό μας, την κυρία Εκτέρνη Πέτκου, τους χορευτές μας, τους μικρούς που θα ανοίξουν το χορό, αλλά και μετά και την ομάδα των γυναικών που πρώτη φορά έτσι θα σας παρουσιάσουν ένα μικρό πρόγραμμα με χορούς Μακεδονίας. Ωραία, Κουντούλα. Ευχαριστώ πρώτα για την πρόσκληση. Κάθε λαός, κάθε φυλή έχει την παράδοσή της. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η βλάχικη πίτα είναι υπεράνω όλων. Όχι επειδή δεν είμαι και εγώ βλάχος, αλλά την πέμπτη χρονιά πραγματικά θα ήθελα όλοι οι βλάχοι της Σημαδίας αυτή τη γιορτή να την κάνουμε όλοι μαζί με δίπλα την αντιπεριφέρεια και αν θέλουν και οι Δήμοι. Να είστε γεροί.